Σε ένα ακόμη κρίμα, ήμουν ζωή ζώει και το σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, κάντε like, subscribe, bla bla bla. Βιάζομαι τώρα, γιατί στο σημερινό επεισόδιο έχω την τιμή να έχω καλεσμένη τη Γιώτα Δρέβελη. Και άργησε. Γιωγιώτα, δεν ξέρει πόσο σε ζητούσε ο κόσμο τόσο καιρό. Αλήθεια. Ναι. Τι κάνει, πώ είσαι, Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Και εμεί είμαστε πολύ χαρούμενοι, εγώ δηλαδή. Και δεν ξέρω τι με περιμένει. Για έναν άνθρωπο που δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ make-up mm -hmm. και δεν σε ξέρει, περιγράψε μας ποια είσαι και τι κάνεις με πολύ λίγα λόγια. Είμαι επαγγελματίας make-up artist, έχω μία σχολή, λέω ότι είμαι και youtuber αλλά τώρα τελευταία οπότε θυμάμαι, ε, διδάσκω μακιγιάζ μ' αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ φαίνεται νομίζω. Ναι. Έχω μαγαζί με ρούχα, έχω βλεφαρίδε. Γενικά ασχολούμαι με την ομορφιά, με την εμφάνιση βασικά, όχι με την ομορφιά. Εσύ πώ ε, και μπήκε στον χώρο του YouTube, Εγώ ήμουνα στην Κίνα, ήμουνα παντρεμένη κάποτε. Ε, ο πρώην άντρα μου έπαιζε ποδόσφαιρο στην Κίνα. Και επειδή γενικά μου άρεσε να κάνω βόλτε μόνη μου, να ανακαλύπτω τον κόσμο γιατί δεν είχα παρέκει πέρα, δεν είχα σχολεία, δεν μπορούσα να δουλέψω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ξεκίνησα να παίρνω σβάρνο όλου του δρόμου. Ανακάλυψα λοιπόν εκεί στην Κουαγκζού που μένω ότι είναι η πόλη ουσιαστικά τη Κίνα με τη μεγαλύτερη παραγωγή και βιομηχανία σε όλου του κλάδους και σε οτιδήποτε. Παράγουν τα πάντα. Και πέφτω πάνω στο εργοστάσιο τη Κάνων. Και βρίσκω κάτι κάμερε, κάτι τέτοια. Το ξεσχολιόμουν σχολιόμουν με το μακιγιάζ ανέκαθεν. Και λέω, παιδιά, να τι θα κάνω. Θα πάρω μία κάμερα. Είχα στο σπίτι χώρο τέλο πάντων. Ξεκίνησα και εμένα να παίρνω φώτα. <laughs> <laughs> ναι, <laughs> ναι. <laughs> Και αυτό. Κάπω έτσι ξεκίνησα να κάνω YouTube. Μέχρι στιγμή, ωραία, είσαι, μου είπε ότι είσαι make-up artist, ότι έχει τη δική σου σχολή, mm -hmm. έχει το κανάλι στο YouTube, έχει τα ρούχα, είσαι βλεβαρίδε. Ποιο είναι το παιδί σου από όλα αυτά, ρε παιδί μου, το YouTube. Θα σου πω όμω το πρόβλημα. Το YouTube πλέον, επειδή ο χώρο που αισθάνομαι πιο άνετα να το κάνω, είναι το σπίτι μου. Το σπίτι μου όμω πρέπει να είναι ελεύθερο για να κάνω YouTube, που σημαίνει ότι πρέπει να λείπει το παιδί. Το παιδί λείπει δυστυχώ, όχι δυστυχώ, ενώ για το YouTube δυστυχώ, μόνο πρωινέ ώρε. Πρωινέ ώρε εγώ εργάζομαι. Οπότε αυτό είναι ο λόγο που δεν κάνω τόσο πολλά tutorial αυτή τη στιγμή. Πιστεύει ότι είναι και μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο σου επίτευγμα. Ναι. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν το YouTube δεν θα ήμασταν εδώ. Εξαρτήθηκε το, η δημιουργία τη σχολή σου από την επιτυχία στο, YouTube. YouTube. 100%. Γιατί επί το πλήστον, το κοινό που έρχεται στη σχολή είναι μικρό κοινό. Έχουμε για κάποιε γυναίκε και κάποιου άντρε οι οποίοι είναι Πραγματικά 30, 40, 50 χρόνων που δεν βλέπουν YouTube, αλλά είναι λίγοι. Είναι κοριτσάκια, κοπέλε νέε που βλέπουν YouTube. Πρόσεξε να δει τι γίνεται τώρα με το YouTube και το μακιγιάζω όμω. Έχει πεθάνει το beauty, θεωρώ. Ναι. Λίγο. Εγώ το κάνω γιατί μ' αρέσει. Αν το πάρουμε από άποψη views δεν πάει καλά. Δεν με ενδιαφέρει γιατί αυτό μου φέρνει χαρά. Τα vlog και αυτά τα βαριέμαι νομίζω, είναι γνωστό. Ε, αλλά ναι, έχει ψιλοπεθάνει. Ε, αυτό έχει επηρεάσει σε ένα καθόλου. Στη δουλειά όχι. Στην ψυχολογία λίγο πιο πολύ στην ψυχολογία. Λίγο. Στι πωλήσει δεν είχα πρόβλημα γιατί ε, εδρεώθηκαν τα προϊόντα προ-COVID και προ-πτώση YouTube. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι έχω πρόβλημα γιατί αγοράζονται και από πολλού επαγγελματίε με καπάρτι yeah. για τη δουλειά του. Ε, πιο πολύ σε συνεργασίε του YouTube εκεί υπήρξε τεράστια πτώση και θεωρώ ότι έπαιξε τεράστιο ρόλο η καραντίνα. Εκεί μετά την καραντίνα πέθανε, θεωρώ, το beauty στο YouTube. Ναι. Δεν ασχολείται πλέον κανένα. Ακόμα και εγώ δεν ασχολιόμουν ένα φεγγάρι. Βέβαια στο Instagram δεν έχει ανέβει περισσότερο. Ναι. Στο Instagram γίνεται πανικό. Γίνεται πανικό ακόμα το beauty. Οπότε μπορεί να πει ότι κάπω θα έχει. Ε... Εμ... Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Και στο TikTok το οποίο δεν το έχω καθόλου. Ωραία. Mm -hmm. Θέλω να μου πει κάτι γρήγορο το οποίο ταιριάζει σε όλε τι περιστάσει. Και είναι και πάρα πολύ φρέσκο και επίκαιρο τώρα. Θα σα ναι. πω. πω. Υγρέ βάσει. Δηλαδή, υγρό χωρί foundation, makeup και τέτοια. Αυτό που έχω βγάλει εγώ. Τώρα. Μάρκετινγκ. Όχι, πλάκα κάνω. Υγρό ρούζ, υγρό highlighter, χωρί gloss, ε... χωρί τίποτα, χωρί βάση καθόλου. Και λίγο προϊόν για τα φρύδια που να στα κάνει λίγο φλάφι. Μάσκαρα και είσαι έτοιμη. Ταιριάζει σε όλου, σου δείχνει φρέσκο, ανανεωμένο και εάν δεν θε να είσαι τελείω άβαθο, κυκλοφορεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάτι που βλέπει στο μακιγιάζ, το οποίο είναι τρομερά λάθο και δεν αντέχει να το βλέπει. Το highlighter από εδώ μέχρι εδώ κάτω, σε όλε τι μύτε, ό,τι μύτη και να είναι αυτή. Στη δικιά μου μύτη, α πούμε, να βάλει highlighter από εδώ μέχρι εδώ, θα είναι σαν μελιτζάνα. Δεν τονίζουμε τη μύτη, όσο ωραία και να είναι. Οι βλεφαρίδε ήταν κάτι που σου αρέσει από πάντα να ασχολείσαι ή απλά θεώρησε ότι εκεί έχουμε έλλειψη, α πούμε, σαν χώρα βλεφαρίδε. Οπότε θα βγάλω προϊόν για εκεί ε, για να πάει καλά. Θεωρώ ότι ένα μακιγιά χωρί βλεφαρίδα, το βράδυ τουλάχιστον, είναι κενό. Δεν μπορεί να κάνει ένα πάρα πολύ γκράντε μακιγιά, θεωρώ εγώ, για τον εαυτό μου μιλάω πάντα. Ό,τι κάνω το κάνω προσωποποιημένο και δυστυχώ λειτουργώ στο αν αρέσει και σε όποιον αρέσει. Ε, οπότε δεν μπορώ να κάνω ένα πολύ βάρη μακιγιάζα εγώ το βράδυ χωρίς τη βλεφαρίδα. Θεωρώ ότι το μάτι μου είναι κενό κάτι λείπει. Κάπω έτσι ξεκίνησα να βγάζω βλεφαρίδε γιατί ήμουν Τώρα, και στη είναι χώρα. Είναι η δικιά σου. Τώρα είναι η ναι, δικιά μου. Ναι. ναι. Γιατί ήμουν και στη χώρα που έφτιαχνε βλεφαρίδε. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να το δω, να το δω από κοντά χωρί να το κάνουμε Alie Express που συμβαίνει και είναι. Το Alie ουσιαστικά δεν είναι κάτι γιατί το βλέπουμε στην Ελλάδα. Αχ, το παίρνει από το Alie το AliExpress είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα με πολλά εργοστάσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Επειδή βρήκα και την πηγή του AliExpress στην Κίνα όταν ήμουνα. Τότε όταν το έκανα εγώ, δεν υπήρχε άλλο. Ήταν η Φελίσια, η οποία το είχε παγώσει, δεν ασχολιόταν καθόλου και ήρθα εγώ και τότε το σταμάτησα χωρί να σημαίνει αυτό ότι το σταμάτησε η κοπέλα για μένα, έτσι. Ναι. Απλά σταμάτησε και έκανε κάτι άλλο. Τώρα πλέον είναι πολύ... Αλλά δεν με απασχολεί. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμό. Ισχύει. Και εσύ, βέβαια, έχει εδρεωθεί κάπω. Ναι. Γιατί βγάζω και τουφάκια. Οι βλεφαρίδε μου είναι από φυσική τρίχα μαλλιών Κορέα. Δεν είναι δηλαδή vegan, αλλά δεν είναι και από ζώα. Ό,τι είναι από ζώα αναγράφεται και ότι είναι cruelty free ω προ ένα βαθμό. Δηλαδή δεν ταλαιπωρούνται τα ζώα, χτενίζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ζουν σε φάρμε. Ζουν σε φάρμε. Που είναι μόνο για αυτό το σκοπό. Το έλεγα πάντα δηλαδή την αλήθεια πάνω σε αυτό. Αυτά. Ποια θεωρείς αυτή τη στιγμή ότι είναι η πιο πετυχημένη vlogger ή beauty vlogger αν θες στην Ελλάδα. βγάλε τον εαυτό σου από ναι, Ναι, όχι δεν θεωρώ εμένα. Θεωρώ ότι τα πάει πολύ καλά και την παρακολουθώ και αρκετά που δεν βλέπω YouTube για λόγω χρόνου. Η Dat Lily μου αρέσει πολύ. Μου αρέσουν αυτά τα χιουμοριστικά βίντεο που κάνει πιο πολύ. Ε, παρακολουθώ την Δανάη και την... Που κάνει ε... πολύ ωραία vlog μας αυτή την περίοδο. Αυτό ναι. Και παρακολουθώ και την Fosblog σε αυτό το κομμάτι. Τώρα στο beauty, θα την πω την τρομερή μου αλήθεια, όχι αυτό που φαντάζεσαι. Παιδιά, αν σα πω ότι σταμάτησα να βλέπω beauty στο YouTube, θα με πιστέψετε. Όχι, εγώ σε πιστεύω γιατί συνήθω ούτε εγώ βλέπω τον ανταγωνισμό σε εισαγωγικά. Όχι, με επηρέαζε ω προ το. Όπω oh, πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και έμπαινα κι εγώ σε αυτό το τρυπάκι, οπότε views δεν είχε κανεί. Και δεν ξέρω, απλά στα μάτσα. Βλέπω δύο-τρει ξένου. Αυτό. Ξένους έτσι από πορεία. Βλέπω όταν ανεβάζει η νίκη του Αυτά τα βλέπω όλα. Ε, βλέπω πάρα πολλού Αμερικανού όταν πάλι όταν βλέπω. Τύπου την Τζάκλιν Χιλ και αυτή ψηλοσταμάτησε βέβαια. Ναι, μετά, το, μετά, από όλο αυτό το τράμα. Ναι. Ε, την Τέζι Πέρκιν έβλεπα και τα vlog βλέπω τα δικά τη. Και βλέπω και μια Γερμανίδα η οποία είναι νούμερο ένα για μένα πλέον. Την Χατίτσε Σμιτ, έτσι λέγεται. Μια Τουρκάλα mm. είναι. Δεν έχω ιδέα, αλλά εσύ και γερμανικά. Ναι. Ναι, οπότε εντάξει, μπορεί να την καταλάβει. Την καταλαβαίνω, αλλά έχει και μετάφραση από κάτω αυτή. Α, ah, οκ. Okay. Δεν υπήρχε περίπτωση να δω beauty <laughs> με μετάφραση. Είναι φοβερή <laughs> η συγκεκριμένη. Είναι τρομερή. Δεν κάνει, είναι κουλή. Υπήρχε κάποια τάση που ακολουθούσε και τώρα γελάς με τον εαυτό σου που την ακολουθούσε. Πολλέ. Ε, το Φρίδι Μπάρα, το ζωγραφιστό. Πολλά πράγματα. Παραγία μου, το highlighter παντού. Όπω και στη μύτη. Τώρα γελάω, το βλέπω και λέω θέμου μου, γιατί. Πολλά. Καλά, μία περίοδο ήταν πολύ μόδα το, hi το, highlighter. Βασικά ζούσαμε και highlighter. Ακόμα Πες, να ζούμε. Αλλά να είναι εκεί που πρέπει. Όχι πάνω στη μύτη, γιατί το highlight τονίζει πράγματα. Με τη μύτη. Και εδώ θα ήταν χάλια το highlighter. Και εκεί τώρα. το βάζουνε. Ή εδώ. Που εκεί είναι σωστό, πρέπει να περιορίζεται. Όχι να πάει πάνω στο μουστάκι <laughs> και να τονίζει τι τρίχε που ακόμα δεν έχει, Αυτέ που δεν έχει, αυτές που δεν έχεις, ναι. και φαίνεται το χνούδι. Ναι. Ε. Άρα, ποιο είναι το σημείο να βάλει highlighter. Όπου πέφτει το φω. Στα ψηλά σημεία. Δίκαιη. Δηλαδή, εδώ, εδώ, εδώ στην άκρη. Αλλά η μύτη Αν όμως... βάλει εδώ μόνο. Και αν έχει πολύ ωραία μύτη, μύτη, εδώ ελάχιστα. Μη Όχι όλο το μήκο. Την κάνει και πιο μακριά. Τώρα δεν δουλεύει σαν make-up artist δουλεύει και σαν make-up artist, δηλαδή και κόσμο. Ναι. Ή το κάνει μόνο για διδασκαλία. Όχι. Το μόνο καλοκαιρινού μήνε αναλαμβάνω πελατειακά μακιγιά, γιατί υπάρχει ζήτηση όλο τον χρόνο. Ναι, αυτό φαντάζομαι. Οπότε ναι. πότε να προλαβαίνει. Αλλά επειδή το καλοκαίρι. Εντάξει, λέω και την αλήθεια πάντα ω προ τι συνεργασίε μου. Έχω πολύ σταθερέ συνεργασίε πλέον. Ε, σπάνια βάζω καινούριε μέσα, γιατί είναι μόνιμε. Το καλοκαίρι είναι αυτό που ψιλοπαγώνουν όλα και το YouTube ψιλοπαγώνει, όλα ψιλοπαγώνουν. Καλά, ναι, στην Ελλάδα το καλοκαίρι είναι σαν ε, διακοπέ ε, για όλου. Ναι. ναι, Οπότε αναλαμβάνω πελατειακά. Το πιο φορτωμένο μου πρόγραμμα είναι Απρίλιο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο. Τρέχουν όλα ακόμα ταυτόχρονα και σχολή και YouTube και τα πάντα όλα. Και υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση στα πελατειακά. Ε, και δουλεύω μέχρι και τον Οκτώβριο πελατικά. Αλλά κάνω μόνο νύφε. Ε, έχω σταματήσει τα απλά πελατειακά, τα beauty. Κρατάω μόνο τι παλιέ πελάτσε, δεν αναλαμβάνω καινούριε. Ποια είναι η πιο περίεργη πελάτσα που μπορεί να σου τύχει στο κομμάτι του μακιγιάζου. Αυτέ που δεν ξέρουν τι θέλουν και είναι πολλέ, και δεν εννοώ. Οι απαιτητικέ που ξέρουν τι θέλουν είναι αγαπημένε μου. Γιατί ξέρει κάτι, θα κάτσει κάτω και θα σου πει Εγώ δεν θέλω αυτό, αυτό και αυτό, θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Θα έχει απέναντί τη καθρέφτη, θα βλέπει, θα λέει. Αυτή που θα έρθει θα κάνει την πρόβα τη και θα σου πει ότι θέλω αυτό κατά τη διάρκεια βλέπει τον καθρέφτη ή βάζει τη φωτογραφία δίπλα είναι ίδιο και σου λέει Όχι, δεν το θέλω αυτό. Τι στο αλλάζει. Σου λέει ότι είναι τέλειο. Φεύγει, σου στέλνει μήνυμα και σου λέει τελικά δεν μου αρέσει. Θέλω κάτι άλλο. Πα τη μέρα του γάμου. Ξαναλάζει γνώμη αυτέ. Γιατί όμω, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Συνήθω είναι γυναίκε που δεν βάφονται πολύ. Οκ. Okay. Ε, βλέπουν φωτογραφίε, Pinterest, που βλέπουν, α πούμε, την Τάιλι Τζένερ. Που είναι κάποια πρόσωπα τα οποία είναι σε όλα τα πρότυπα. Ναι, που δεν είναι απαραίτητα σωστό αυτό. Και εγώ ναι. του τα εξηγώ. Ότι ξέρεις κάτι, Κάθε έχει κάνει πρόσωπο. κάποια πράγματα στο πρόσωπό τη. Που δεν είναι λάθο, αλλά έχει κάνει κάποια πράγματα στο πρόσωπό τη. Ε, έχει Photoshop. Και δεν μπορεί να βγει ακριβώ έτσι. Τα χαρακτηριστικά τη είναι άλλα. Θεωρεί ότι οι γυναίκε επιχειρηματίε πρέπει να αλληλοϊποστηρίζονται περισσότερο. 100% θεωρώ ότι οι γυναίκε πρέπει γενικά να υποστηρίζονται περισσότερο. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει όμω. Και γενικά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι οι γυναίκε, ίσω επειδή έχουν κάνει μια παραπάνω προσπάθεια να καταφέρουν όσα έχουν καταφέρει, υπάρχει ένα μήνυμα, ένα ανταγωνισμό μεγαλύτερο. Συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ. Πλέον δεν σου λέω ότι οι γυναίκε είμαστε, όλε θα θάβουμε, όλε θα κράξουμε, ειδικά με την κοντινή μα φίλη. Γιατί εγώ πλέον ειλικρινά το έχω περιορίσει να τα πω στην κολλητή μου και πάλι θα φιλτράρω αυτά που θα πω και, δεν θα... και, για να προστατεύσω εμένα, αλλά γιατί στο τέλο σκέφτομαι για ποιο λόγο. Τι θα σου προσφέρει όλο αυτό, θα την πω τη βλακία μου πάλι, αλλά μέχρι ένα σημείο. Καλά, ποιο δεν λέει ρε παιδί αυτό. μου. Αυτό. Αλλά θεωρώ ότι δεν προσφέρει σε τίποτα. Από το να υποστηρίξει τη διπλανή σου που μπορεί να έχει και το ίδιο ακριβώ πράγμα, αλλά δεν θεωρώ ότι θα έχει το ακριβώ ίδιο πράγμα. Είναι πώ το προμοτάρει, πώ θα το λανσάρει. Ναι. Εσύ από πίσω, εσένα βλέπουν στο κάτω-κάτω. Αν πάρουμε τη βλεφαρίδα. Για ποιο λόγο τώρα εγώ να ρίξω ε, Σέιτ στην Ανίτα Μπραντ που είναι και φίλη μου που έβγαλε μετά από μένα βλεφαρίδε μαζί με άλλα πολλά πράγματα. Που παίρνω τι βλεφαρίδε τη και τι δείχνω. Είναι η Ανίτα. Είναι ο κόσμο τη Ανίτα. Είναι το πώ το λανσάρει, το πώ το βγάζει προ τα έξω. Είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Είναι άλλο πράγμα. Έχει ένα κοριτσάκι. Mm -hmm. Το οποίο είναι μία μπουκιά. Mm -hmm. Mm -hmm. Και τον τελευταίο καιρό, όπω έχει πει και δημόσια, τη μεγαλώνει μόνη mm -hmm. σου. Ποιε είναι οι καθημερινέ δυσκολίε που μπορεί να αντιμετωπίσει ω μοναγονωϊκή οικογένεια. Το πιο δύσκολο είναι τα νεύρα σου. Γιατί δεν έχει κάποιον με στο σπίτι όταν φτάνει η κορύφωση των νεύρων, όπου ξέρει ότι δεν πρέπει να τσιρίξει, να φωνάξει, να ρίξει καμπιλιστό στον στο ποπό και πρέπει να συγκρατηθεί. Δεν έχει κάποιον να πει πάρτο. Πάρτο 10 λεπτά. Πάρτο 10 λεπτά μ. να βγω στο μπαλκόνι, να αρχίσω να τσιρίζω ή οτιδήποτε. Αυτό είναι το πιο δύσκολο για μένα. Ναι. Και το δεύτερο πιο δύσκολο είναι ότι δεν μπορεί να πα ούτε για κατουρίμα μόνο σου γιατί πλέον ανοίγει η πόρτα. Μαμά, ε, κατέβασε μου λίγο από αυτό το ράφι αυτό. Κάτει να κατουράω. Δεν με νοιάζει. Όμω εσύ επειδή ε, ήταν αυτή η σχέση σου που δούλευε έξω, mm -hmm. δεν είχε και πάλι αυτή τη δυσκολία. Ναι, και γι' αυτό δεν μου φάνηκε τόσο απότομο και έντονο προ αυτό το κομμάτι. Βέβαια, τότε ήταν πιο μικρή. Okay. Την ακούμπαγα κάπου μέσα σε κάποιο ριλάξ ή την περιόριζα κάπου και έκανα πέντε πράγματα ή τότε ήταν μικρή, δεν ήταν. Γιατί πλέον είναι αντιδραστική, απαντάει. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορώ να συγκρατήσω τα νεύρα μου. Πώ θα γίνει μωρό. ίδια. Είναι ίδια. Είναι ίδια στο χαρακτήρα, ίδια, ίδια. Ενέρηση αυτό. Αφού το μικρό μαϊμουδάκι από πού θα δει. Ναι, και μερικέ φορέ λέω Παναγία μου γιατί. Θα την παρακινούσε ποτέ να ασχοληθεί με το χώρο που έχει ασχοληθεί κι εσύ. Δεν θα την παρακινούσα ποτέ να μην ασχοληθεί ή να ασχοληθεί με κάτι. Θα την άφηνα να ασχοληθεί με ό,τι θέλει. Ήδη αυτό ξεκίνησε με την επιλογή των σχολείων τώρα. Γιατί αποφάσισα ότι μόλι φύγει από τον παιδικό και πάει προνήπιο, θα ακολουθήσει σε ένα σχολείο. Δεν θα αλλάξει σχολείο. Καλώ έχω των πραγμάτων, εάν δεν τύχουν αναποδιέ στη ζωή μα σε οποιονδήποτε τομέα. Ε, και ήδη είμαι στην επιλογή του σχολείου και σκεφτόμουν προθέσει ότι είναι μόνο 3,5 χρονών και ήδη αποφασίζω εγώ για το τι θα κάνει αυτή στο μέλλον τη. Και λίγο μου χτύπησε κάπω ναι. να σου πω την αλήθεια, γιατί τότε το ίδιο κάνανε και γονεί μου. Ναι, βέβαια ξέρει όμω τι. Είναι, δεν μπορεί να αποφασίσει μόνη τη αυτή τη φάση γιατί είναι πολύ μικρή. Ναι, αλλά μπορεί στα 15 να μου πει και ποιο σου πεμωρεί ότι εγώ θέλω να κάνω IB. Για παράδειγμα. Τι είναι το IB, Είναι να, να μπορεί να κάνει απλά για Αμερικάνικα και okay, Α, ναι. Οκ, Πανεπιστήμιο, ναι. στο εξωτερικό. Ποιο είπε ότι εγώ θέλω να σπουδάσω στο εξωτερικό ή ποιο είπε ότι εγώ θέλω να σπουδάσω. Που από αυτό θα είναι, μεγα... θα είναι, θα είναι μεγάλο. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα ήταν. Κάπω θα το συζητήσετε, κάπω θα ευρεθεί μια λύση, θεωρώ. Ναι. Δεν σε κόβω ότι θα κόλλαγε, α πούμε, να τι. Τη... Όχι, θα κάνουμε αυτό που θέλω εγώ. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να το. Διαχειριστεί. Να το συζητήσει, ρε παιδί μου, για πρώτο mm. βήμα. Εγώ ναι. <laughs> για την Κατερίνα, δεν ξέρω. Με το κοινό <laughs> μπορεί να τα μοιραστεί όλα. Mm -hmm. Δηλαδή θα τα πει όλα, θα τα πει όπω θα σκέφτεσαι, όπω είναι για σένα. Έχει νιώσει ποτέ περισσότερο το κριτικάρισμα και στα επαγγελματικά σου και στα προσωπικά σου από τότε που βασικά πάντα εκφράζεσαι. Πάντα, ναι. Ένιωσε όμω όμως ποτέ ότι προσπαθούν να μπουν στην προσωπική σου ζωή κάπως με τα σχόλιά τους. Επικριτικά εννοείς, αρνητικά. Αρνητικά, εντάξει, ναι. Ναι, ε, σε όλους τους τομείς. Τι να σου πω, λαμβάνω καθημερινά μηνύματα τα οποία μερικέ φορέ λέω αλήθεια τώρα. Δηλαδή, μόνο που έκατσε και το σκέφτηκε και το έγραψε όλο αυτό, πόσο μάλλον σε τρει ώρε τα ξημερώματα, Σκέψου τι μπορεί να κουβαλάει αυτό ο άνθρωπο. Αλλά ναι, από το χωρισμό η καθημερινή ερώτηση είναι γιατί χώριζε. Λε και εγώ χρωστάω σε κανέναν. Right. Αυτή την εξήγηση που μπορεί να επηρεάσει αύριο μεθαύριο το παιδί μου, να την πω δημόσια. Και μετά σου απαντάνε, Α, ah, ναι, όταν ήσουν χαρούμενοι όμω, τα μοιραζόσουν όλα με, το, με τον κόσμο. Όχι, δεν τα μοιραζόμουν πάλι όλα με τον κόσμο. Το 95-92% μοιραζόμουν. Αλλά απέχουν δύο κόσμοι με το γιατί χώριζε. Χωρίζεις, είσαι στα δικαστήρια με τον άντρα σου ε, και υπάρχει και ένα παιδί στο ενδιάμεσο. Με το είναι όλα τέλεια. Και μετά, ένα τελευταίο σχόλιο που έλαβα ήταν ε, γιατί μόλι δεν δείχνει τον κόμενό σου δημόσια, Για να μην στο ματιάσουμε, Όλοι ξέρουμε ότι είσαι με τον μάνατζερ του βρετού, Έλεο Πατσαβούρα. <σφυ> ή έχουν πιάσει τον σύντροφό μου στο χώρο εργασία του, γιατί δουλεύει σε νυχτερινό μαγαζί και σε ανοιχτερινό μαγαζί. Και του έχουν πει κατάμουτρα, είσαι ο της τη Γιώτα, σωστά. Και. Μαλά, <laughs> <laughs> καλά. Σώ, ναι, και είχε πάθει σοκ. Απλά την κοίταξε και πέρασε. Γιατί ασχολούνται έτσι. <laughs> 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 ναι. Αυτό το. Συγγνώμη, να σα Είναι αστείο, ναι. Και, και, και ήμουν στο μαγαζί εκεί τη μέρα. Ήμουν και εγώ εκεί. Είσαι ο της τη Γιώτα, σωστά. Είσαι τη Τι περιμένει να απαντήσει. Ναι, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο. Για επιβεβαίωση. <laughs> επιβεβαίωση. και μετά μου γράφουν ο κόσμο το έχει τούμπανο και σύγκριθο καμάρι. Γιατί. Μαλάκα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Γιατί κάποιο να ασχοληθεί τόσο πολύ με το ποιο είναι ο σου. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ενώ, τους... ενώ άλλο να ξέν. κουτσομπολέψουμε. Να σου πω, αυτό η Γιώτα είναι με αυτόν. Και τελειώνει εκεί. Το να σου στείλω από το... αυτό, από το να κάνω ψεύτικο προφίλ. Γιατί. Ήταν συνήθως... ψεύτικα, ναι. Συνήθω δεν θα σε ρωτήσει κάποιο το κανονικό του. Να κάνω ψεύτικο προφίλ. <laughs> να μπω στη διαδικασία, να σου γράψω. Ε... Ξέρουμε ότι είσαι με αυτόν, μη μα το κρύβει, δείξε μα τον κόμενο. Αν τον έκρυβα πραγματικά, γιατί αυτό έγινε μετά από κάτι repost story φίλων μα που είχαμε βγει όλοι μαζί έξω και τα έκανα εγώ repost. Φαινόμαστε μέσα στα ναι. story. Αν τον έκρυβα πραγματικά, δεν θα έκανα repost στα story. Ποτέ. Ε, και επίση ποτέ δεν έχει κανεί σκεφτεί ίσω ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δεν τον ανεβάζω 100%. Ναι. Ή πολύ απλά δεν θέλω στην παρούσα φάση. Η πολύ απλά είναι δύσκολο να βιώνει μια σχέση στα social media και το έχει ζήσει κιόλα. Πόσο έχεις... μάλλον όταν ο άλλο δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Άντε, πέσω πρώην άντρα μου είχε και κατά κάποιον τρόπο κάποια δημοσιότητα και έπρεπε να έχει και ενεργό προφίλ στο Instagram. Που πάλι δεν το είχε, αλλά καταλάβαινε πέντε πράγματα. Ναι. Ο συγκεκριμένο δεν έχει καμία επαφή με το αντικείμενο. Δεν είναι πολύ καλύτερο να μην έχει επαφή ο άλλο. Είναι πολύ καλύτερο εν μέρη, ναι. Από την άλλη, όχι γιατί ασχολείται. Σε αναγκαστικά πάρα πολύ χρόνο μέσα στη μέρα με το κινητό σου και ο άλλο δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό 100%. Okay, ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Ή γιατί τα ανεβάζει αυτά τώρα. Ή δεν μπορεί να ζήσει ε, χωρί να ανεβάσει κάτι σε story. Ακριβώ. Αυτό είναι το πιο. I'm a content creator. <laughs> Αυτή τη στιγμή δημιουργώ content. <laughs> δεν μπορεί να το καταλάβει. Άρα τα σχόλια που παίρνει είναι τέτοια, όμορφα. Δεν θέλω να είμαι αχάριστη. Ε, θεωρώ ότι άλλος κόσμος που μιλάω του χώρου μας έχει πολλά περισσότερα τέτοια σχόλια ε, και το θεωρώ γενικά όσα πολλά και λίγα να είναι το θεωρώ απαράδεκτο Αλλά έχω και πάρα 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 πολλά καθημερινά ωραία σχόλια Και ψυχωτικά και που ταυτίζονται Και που θα πούνε ένα μπράβο ή έτσι ένα απλά ένα καλημέρα Έχω πολλά τέτοια οπότε δεν κάθομαι να βασιστώ στα αρνητικά Υπήρχε περίοδος που σε επηρεάζαν Ναι υπήρχε περίοδος που με επηρεάζαν πολύ Γιατί ξέρεις τι ήταν περίοδος που ακόμα δεν είχα ανακοινώσει ότι χωρίζω Προφανώ ε, προφανώς το είχαν καταλάβει, πάντα πηγαίναν σε αυτό το κομμάτι, αλλά πηγαίνανε όχι με το να ρωτάνε. Πηγαίνανε του τύπου είδαμε τον άντρα σου με μία γκόμενα μελαχρινή, πες μας επιτέλους ότι χώρισε. Η... Το πες μας επιτέλους, πού το χρωστάς να ναι, το πεις. Ναι, 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 το χρωστάω. Και εκείνο το φεγγάρι είχα πολλά τέτοια σχόλια του τύπου ε, δεν μπορεί να απαιτεί από το κοινό ότι θα σε καταλάβει όταν είσαι ευτυχισμένη στο γάμο σου, στη βάθηση του παιδιού σου, στο, το, το, αλλά δεν θα ε, ανακοινώσει επίσημα ότι χωρίζει. Έλεγα αλήθεια τώρα. Ποια από αυτέ θα έβγαινε να πει δημόσια. Εντάξει, λέω γυναίκε τώρα, γιατί το περισσότερο σου κοινό είναι γυναίκε. Ναι. Ποια από αυτέ θα έβγαινε δημόσια να μιλήσει για το χωρισμό τη, α πούμε. Όλε βγαίνουν και ανεβάζουν στο, στο facebook και στα τέτοια παντρεύω με γάμο φωτογραφή. Έχει δει κανέναν άνθρωπο να ανεβάζει χώρισα ή Όχι. ο πρώην άντρα μου ή οτιδήποτε που έκανε αυτό που έκανε εκείνο. Και δεν, και δεν έχω πει καν του λόγου χωρισμού. Θεωρώ ότι δεν αφορούν και κανένα. Αλλά είναι το αν όταν κάνω QA είναι ο λόγο που χώρισα και ε, ε, εάν παντρευ, παντρευόμουν ξανά με την τωρινή μου σχέση και ποια είναι η σχέση μου, οι τρει πιο top ερωτήσει που έχω. Δηλαδή, κάθε scroll υπάρχουν και δύο-τρει. Μετά, οι πιο συχνέ ερωτήσει είναι: Έχει τσακωθεί με τη Γιούλη, είναι η νούμερο ένα. Το έχει τσακωθεί με τη Γιούλη, είναι το. Πέφτει δηλαδή σε κάθε QA. Και το επόμενο ε, είναι για τα βυζιά. Τι εννοεί. Ε, δείξε μα στ... Αλλά είναι καλοπροαίρετα. Oh. Ε, δηλαδή, δείξε μα το στήθο σου που είναι υπέροχο. Καμία άλλη δεν παραδέχεται ότι κάνει αυτά που κάνει εσύ και να το λέει δημόσια. Ε, οι γυναίκε πρέπει να υποστηρίζουμε μία την άλλη και να υποστηρίζουμε, ρε παιδί μου, αν κάποια έχει ανάγκη να κάνει κάτι τέτοιο. Οπότε μίλησα μαζί αυτό και τέτοια. Θεωρεί ότι είναι, το δράμα είναι τοξικό ή ότι είναι, ρε παιδί μου, το αλατοπίπερο τη ζωή. Ότι είναι, σε κρατάει λίγο ζωντανό, λίγο. Εξαρτάται πόσο δράμα θα είναι το δράμα. Τι δράμα θα είναι ε, και για ποιο λόγο γίνεται. Ναι, είναι λίγο αλατοπίπερο αρκεί να υπάρχουν κάποια όρια. Κάποια λογικά πλαίσια. πλαίσια. Ναι. Ε, αλλά σου λέω εξαρτάται και το δράμα. Και όταν δεν εκτροχιάζεται. Πούμε. Αυτό. Όταν εκτροχιάζεται, για μένα αγγίζει πλέον, ξεπερνάει τα όρια και ή που θα απέχω τελείω ή που θα πάρω άλλα μέτρα. Αισθάνεσαι συχνά ότι κρίνεσαι στο YouTube. Ως προς την εμφάνιση πιο πολύ και ως προς την οικονομική επιφάνεια. Αυτά τα δύο. Ε, τι να κάνουμε, αγάπη, που την έχουμε τη Λίβη <laughs> Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μπορεί, δεν μπορεί να φανταστεί τι μπορεί να σχολιάζουν, αλήθεια σου λέω. Του τύπου. Από το φωτιστικό στο σπίτι μου που έχουν μπει να το ψάξουν, να δουν πόσο κάνει. Αποκλείεται. Αλήθεια. Το οποίο το έχει πάρει δώρο η κολλητή μου τα Χριστούγεννα το μεταξύ. Είναι αστείο. Ναι. Ότι είναι δυνατόν να έχει 400 ευρώ επι, ε, επιτραπέζιο φωτιστικό. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ό,τι θέλει μπορεί να, έχεις. Ναι, να έχει. Ναι, η... όχι. Να, στο σχόλιο που σου έλεγα ότι ο κόσμο το έχει τούμπανο και σε κρυφό καμάρι, ότι τάχω με το μάνατζερ του τάδε. Το σχόλιο αυτό συνεχιζότανε. Και έλεγε ότι ο κόσμο έξω πεινάει και εσύ το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να αναλώνεσαι σε... στον υπερκαταναλωτισμό σου και να αγοράζει ακριβά ρούχα και τσάντε, τα οποία μα τα τρίβει και στη μούρη και τα φλεξάρει. Ρε, αγαπητέ μου, μην βλέπει. Τώρα πέρα από την πλάκα, άμα δεν θέλει να το δει αυτό το content, αν δεν είναι για σένα και αν σε ενοχλεί που είχα πικάρει πάρα πολύ κόσμο με το να σταματήσω να τα ανεβάζω. Γιατί κάποια στιγμή, μόνη μου, με τη δική μου λογική, είπα, ξέρει κάτι, δεν υπάρχει λόγος να ανεβαίνουν stories με σάντες των 3.000 ευρώ, γιατί όντω. ρε φίλε... Τι <laughs> μάσαι Ναι, θυμάμαι, ναι, 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 ο κόσμο <laughs> εκεί έξω δεν μπορεί να το... Και είναι και λογικό ότι δεν μπορεί να το <laughs> συμμεριστεί στο 100%. <clears throat> Εδώ δεν μπορεί να το συμμεριστεί η μάνα μου. Καλά, καλά. Ναι. <clears throat> Οπότε. Εντάξει, βέβαια δεν μπορεί να ξέρει κι άλλο εσύ τι μπορεί να, κα... να κάνει πίσω από τέτοιε πόρτε. Δηλαδή. Μπορεί να δείχνει αυτή τη ζωή, αλλά παράλληλα μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα τα οποία δεν ανάγκη να τα δείξει, α πούμε. Εννοείται. Και είχα πάρα πολλά σχόλια από πολύ μεγάλο κοινό τα οποία έλεγαν ρε σε γιοτάρα, γι' αυτό το λόγο σου παρακολουθούμε. Το Γιατί είσαι. πιο είσαι... high end. Ναι, αλλά είσαι η λαϊκή γκόμενα από το κυλκή με την τζάντα τη Εσύ έχει τσακώσει ποτέ τον εαυτό σου ειδικά σε πιο παλιέ περιόδου. Γιατί τώρα παρουσιάζει έναν εαυτό ο οποίο έχει κάτι και τα έχει βρει λίγο ναι. μέσα του. Πολύ. Να κάνει κι εσύ το ίδιο. Όπω ένιωθε ότι κρινώσουν εσύ, να κρίνει κι εσύ αυτό που έβλεπε, α πούμε, στο YouTube. Ναι, αλλά θα σου πω. Εγώ πάντα το έκανα στου φίλου μου. Κατάλαβε θέλω να σου πω. Ναι. Δεν θα πιανα τώρα, α πούμε. Τον ηχολήπτη που τον έχω δει μία φορά στη ζωή μου. Να του πω, πω μαλάκα ξέρεις κάτι, η ζωή έτσι και έτσι και έτσι. Και το μισό από αυτό να ήταν αλήθεια. Ναι. Θα το έλεγα αν ήταν αλήθεια και θα το έλεγα στη ζωή. Οκ. Okay. Για την Μαρία. Αλλά θα το έλεγα στη ζωή. Που τη ζωή, ζωή, που τη... είναι η κολλητή μου, α πούμε. Φίλοι μου, ρε παιδί, το... παιδί μου, πώς συμπεριφέρομαι, που, σε συμπεριφέρομαι, που συναναστρέφω μαζί τη όλη μέρα. Ναι. Αυτό. Πλέον το κάνω, στι πέντε κολλητέ και πάλι. που ξέρει ότι είναι και. κολλητέ. και άνθρωποι και είναι Ναι. Πώ αποφάσισε να κάνει τον καναπέ με τη Γιώτα. Ήταν χιουμουριστικό ο πρώτο καναπέ με τη Γιώτα. Λέγε. Ναι. Μίλαγε για τα ερωτικά μου δράματα. Ε, τα οποία μου φέρανε πολλού μπελάδε στην πορεία. Με την τωρινή μου σχέση. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Έκατσε και είδε τα βίντεο σου. Παιδιά, ναι. Τα είδε όλα. Τα έχει δει όλα και το συγκεκριμένο έγινε φασαρία. Του τύπου είναι δυνατό να κάθεσαι να τα λε όλα αυτά δημόσια, Για γιαγκόμενου και δεν θέλω εγώ να ξέρω στο κάτω-κάτω. Μην -κάτω, τα βλέπει, του λέω. Μα είναι δυνατό να τα λε δημόσια. Του λέω, λέω πολλά πράγματα δημόσια. Κακός mm. Αλλά ναι, μετά ε, τώρα το έχω μοιράσει. Γίνεται μία ο καναπέ με τη γιότα με χιούμορ. Μία κάποιο σοβαρό θέμα. Τώρα ακολουθεί ένα χιουμοριστικό. Okay. Με Στι χειρότερε πελάτσε. Ωραία. να μα κάνει ένα sneak peek. Ήμουνα δύο χρόνια στο επάγγελμα μέσα και με καλή μία κυρία, την οποία δεν την ήξερα. Ενώ δεν την είχα δει ούτε συνήθω του ζητάω κάποιο προφίλ στα social για να έχω μία εικόνα τι μου γίνεται. Στα βόρεια προάστια μπαίνω σε ένα σπίτι όπου μου ανοίγει ένα υπηρετικό προσωπικό. Το σπίτι δεν ήξερα που πάω. Και κάθεται μία κυρία με έναν κομωτή νεαρό σε ηλικία, ο οποίο μάλιστα επειδή μιλήσαμε στην πορεία, ήταν πρώτο, πρώτη χρονιά που δούλευε ο Δίσμορο. <Σινόχι> και αυτή ήταν ο αραβόνα τη. Έχουμε στρώσει λοιπόν όλα μα τα πράγματα. Αυτό ξεκινά να πάει να τη και ξαφνικά χτυπάει το κινητό τη και ξεκινάει μια φασαρία στο τηλέφωνο. Ήταν πάρα πολύ αγενή εντωμεταξύ, κατά όλη τη διάρκεια. Δηλαδή, τόσο που ήμουν κοφτή έω προ εριστική στο τέλο, θα, θα με έλεγε, που προσπαθώ στο επαγγελματικό κομμάτι πάντα να συγκρατώ τον εαυτό μου, όπου ξαφνικά αρχίζει στο τηλέφωνο να ουρλιάζει τόσο που τη κοβόταν η φωνή, μαλακισμένε, εμαλακισμένε, ούρλιαζε, δεν καταλάβαινα τι έλεγε και εκεί που έρχεται και μας πλησιάζει, κάνει ένα έτσι πάνω στον πάγκο και ρίχνει κάτω όλα τα πράγματα του κομωτή από πιστολάκια, σε σουάρ. Μασχέ, βούρτσε. Πάει να πιάσει, α πούμε, τη δική μου την πλευρά με τι παλέτε. Όχι! Ναι, τη λέω. Καταρχήν, χάνει μόλι τη up artist. Ελπίζω να χάσει και τον κομμωτή. Η συμπεριφορά σου λέω είναι απαράδεκτη. Ε, παίρνω τα πράγματά μου και φεύγω. Με κοίταγε παγωμένη. Και πάει να μου πει κάτι του τύπου, ξέρει Ποια είμαι. Ναι. Και έτσι κάνω. Όχι, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει και δεν θέλω και να μάθω. Όποια και να σε τη λέω, είσαι απαράδεκτη, κορίτσι μου. Καλά να περάσει τον αραβόνα σου. Την άφησα σύξυλη, ούρλιαζε μέχρι την πόρτα. Και ήμουν πολύ ωριακά στο να μην ξανασυνεχίσω αυτό το επάγγελμα. Για λίγε μέρε είχα πάθει σοκ και λέω, Όντω τώρα. Και μετά λέω, Ξέρει κάτι. Όχι, δεν είναι αυτό φυσιολογικό. Και δεν έχει να κάνει με το οικονομικό του επίπεδο και την επιφάνεια. Έτσι, κοπέρα δεν Ναι, όντω. Δηλαδή, έχω μπει εγώ σε τέτοια σπικιά ξανά, όπου ήταν όχι κυρίε, πιο κυρίε και από τι κυρίε. Κάτι αειδιαστικό σου έχει συμβεί. Ναι, μου έχει συμβεί να είναι άλλουστη, άπλητη, που ήταν και ήρθε σε πρόβα και μετά έλεγα από μέσα μου, θεέ μου, πώ να τη πω ότι την ημέρα του γάμου πρέπει να είναι περιποιημένη. Έχει νιώσει ποτέ ότι σε κρίνουν που προβάλλει το παιδί σου στα social media. Ναι. Έχει μειωθεί Πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, πολύ σπάνια πλέον, μπορώ να πω, μήνε έχει να συμβεί να μου γράψει κάποιο ότι. Ε, βέβαια, ε, παίρνει ακριβέ τσάντε ει βάρο του παιδιού σου, α πούμε. Πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτό τόσο πολύ. Ότι το κάνουν πολλοί, δεν θα πω εγώ αν είναι σωστό ή λάθο. Ο καθένα με τι επιλογέ του, ίσω να σου πω την τρομερή μου αλήθεια, με όλα αυτά που βλέπω τώρα τελευταία, μπορεί και το έχω κάνει να την ελάττωνα λίγο στι εμφανίσει τη. Ναι. Δηλαδή σε κανένα story που κινείται, όχι τόσο πολύ σε στατικέ φωτογραφίε. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Αλλά ναι, το έχω ψηλοελατώσει κι εγώ. Καταρχήν, δεν βγάζω πλέον λεφτά άμα το πάρει έτσι τελείω ομά ει βάρο του παιδιού μου. Δηλαδή, δεν έχω κάποιε διαφημίσει. Αν πάρει το Bambini Fashion, τη σίγουρα θα παίξει κάτω από το βίντεο σου σαν σχόλιο αυτό. Το Bambini Fashion είναι με μια εταιρεία ρούχων με την οποία είχα μόνιμη συνεργασία. Δεν μου έχουν πει ποτέ οι ότι πρέπει να φαίνεται η Κατερίνα μέσα στα stories. Μου είπαν ότι κάνει και απλά unboxing, δεν μα ενδιαφέρει. Και από επιλογή μου, μία στο τόσο την εμφανίζω με τα ρούχα. Γιατί όμω ταυτίζονται πάρα πολλέ μομάδες. Του αρέσει δηλαδή. Ναι. Ε, δεν είναι πλέον τόσο πολύ. Α, έλα λίγο να κάνουμε την κασέτα μα. Ούτε καν. Ναι. Είναι πιο πολύ χαριτωμένα. Χαζά. Ναι, πράγματα. ναι, ναι. Δεν είναι ότι τη στείνει κάπω να πει συγκεκριμένα πράγματα. Ο, ούτε καν. Αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. ή να την ταλαιπωρεί με φωτογραφίσει, με τέτοια. Ναι, όχι. Ούτεξη, γιατί τέτοιες, υπάρχουν τέτοιε φωτογραφίε, όπω το λέω. Αυτό με το χέρι στην καρδιά το κατακρίνω. Εγώ θα τη πω, αλλά να σε βγάλω μία φωτογραφία που μπορεί να μην είναι για το Instagram. Πιο πολύ τη στέλνω στη μαμά μου, στον μπαμπά μου, ναι, στην Γερμανία και αυτά, ναι. Αν δω ότι κατευθείαν μου πει. Ω, δεν θέλω τώρα ή οτιδήποτε. Σπάνια. Ε, δεν θα συνεχίσω. Ναι. Ε, και απλά μπορεί να ανέβει και στο Instagram αυτή η φωτογραφία. Αλλά όχι. Δεν την έχω πει ποτέ να πει πράγματα ή να στηθεί να κάνει. Ποτέ. Πώ ένιωσε που έπρεπε να τοποθετηθεί δημόσια για το διαζύγιο σου, Θεώρησε ότι είναι κάτι που έπρεπε να γίνει αναγκαστικά. Ναι. Θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει αναγκαστικά γιατί έπρεπε να δώσω ένα τέλο σε όλο αυτό το πράγμα. Το υποθέτουν, δεν υποθέτουν. Ε, Καλό ή κακό, με παρακολουθεί κόσμο αρκετό. Θα εμφανίζομαι και έξω. Μετά από όταν αποφάσισα να το πω, είχα ήδη γνωρίσει τον σύντροφό μου. Οπότε ήταν και ψηλοκομβικό σημείο ότι ξέρει τι, θα, σε, θα αρχίσουν να σε βλέπουν έξω. Οπότε κάτι πρέπει να πει. Υπήρξε μετά στην πορεία για πολύ καιρό μια λαοθάλασσα hate, η οποία βέβαια δεν ξέρω πόσο στοχευμένη ήταν και από ποιον ερχόταν. Γιατί ξέρει τι, ήταν κάποια σχόλια τα οποία ήταν δεν θα μπορούσε σαν... να τα ξέρει ποτέ μία απλή συνδρομήτρια. Ποτέ. Γινόντουσαν δημόσια, όχι σε inbox. Κάτω από βίντεο, κάτω από φωτογραφίε, πλείστον TikTok. Ε, και εκεί είχα σταματήσει ένα φεγγάρι να κάνω TikTok, γιατί θεωρώ ότι το TikTok έχει το περισσότερο hate του κόσμου. Ισχύει ναι, έχει πολύ hate. Πολύ hate. Και τόσο hate, κακό δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Και γράφανε ότι, βέβαια, η γκόμενα παίρνει το ποσό τη διατροφή μου, το τάδε ποσό διατροφή, και αντί να πληρώνει σχολεία, πληρώνει το μαλάκα το γκόμενο και τα, γου, τα λούσα και τα γούστα τη. Αλλά ήταν σχόλια τέτοια που μου Ναι, ναι. Πού ήξερε πω. Πώς... Δεν λέω ότι είναι ο ίδιο προ Θεού, όχι. Αλλά αυτό κάποιο πρέπει να το ψάξει κάπω. Όχι. Ούτε και να το ψάξει. Πρέπει να είναι κάποιο από τον κοντινό του κύκλο. Που το ξέρει από τον ίδιο. Ε, για το ποσό μιλάω. Όλα αυτά κάποια στιγμή το παιδί σου μπορεί να. Τα διαγράφω. Εσύ... Αυτά τα διαγράφω. Λόγω αυτού. Ναι. Ε, γιατί τώρα τι να σου πω. Αναφέρονται ακριβώ το ποσό τη διατροφή μου. Είναι τρομακτικό. Αυτό. Είναι τρομακτικό. Γιατί από τη δική μου πλευρά το ξέρουν πέντε άνθρωποι. Από τη δική του πλευρά δεν ξέρω ποιοι το ξέρουν. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά για το ποιόν του ότι δεν είναι ο ίδιο. Ό,τι ναι, okay. και να έχω μαζί του. Ναι. Ε, αλλά είναι τρομακτικό. Είναι πολλά. Και το που πάνε τα χρήματα τη διατροφή, πίστεψε με, πάνε ακριβώ εκεί που πρέπει να πάνε. Ξέρει κάτι. Από το λίγο που με ξέρει καλά, ε, θα σου έλεγα ότι μα το Θεό και την Παναγία, αν δεν είχα παιδί, αν χρειαζόταν, θα τα έλεγα όλα. Χωρί καμία, κανένα άμα κανένα φιλτράρισμα. εντάξει, γενικά η αλήθεια είναι ότι ένα πράγμα ξέρω για σένα καλά είναι το ότι αυτό που δείχνει αυτό είσαι. Ναι, δεν φιλτράρω. Δηλαδή δεν χρειάζεται να. Δεν, δεν κρύβει κάτι πίσω σου. Όχι. Είσαι ακριβώ αυτό. Ναι. Δυστυχώ και ευτυχώ υπάρχει αυτό το παιδί. Και είναι κάποια ευτυχώς πράγματα. Ευτυχώ περισσότερο. Ευτυχώ περισσότερο. Όχι ω προ αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. ναι. Και πάλι. Ευτυχώ ναι, περισσότερο. Δε κομμά... Κομμά... γιατί πολλοί κόσμοι δεν <laughs> θα τον, ναι, τον ε, ξέπλαινε. <laughs> κανένα ποταμό. Και φιλτράρονται κάποια πράγματα. Ναι. Αλλά είναι καλό που φιλτράρονται, φιλτράρονται κάποια πράγματα γιατί ξέρει κάτι. Θεωρώ ότι είναι καλό και για μένα το να φιλτράρονται κάποια πράγματα. Είναι ναι. κάποια πράγματα που δεν πρέπει να ακουστούν. προστατεύει και σένα. Γιατί αν έχει έμβρασμο ψυχή, βγει και πει, α πούμε, κάτι το οποίο δεν θε να το πει εκείνη την ώρα και μετά το μετανιώσει. 100%. Ναι. Γιατί έτσι <Το> θα κάνει, σίγουρα. <Το> Πάμε σε ερωτήσει του κοινού. <Το> Ζει ακόμα στην Κύπρο. Λοιπόν, η Κύπρο. Α την κρατήσουμε την Κύπρο για λίγο. Οκ. Okay. Όχι. Δεν ζω ακόμα στην Κύπρο. Πάλα πήγαινε να ερχόσουνα. Πριν το διαζυγιό μου, ναι. Πήγαινε να. ερχόσουνα. Ναι. Δεν έμενες μόνο. Έμεινα στην καραντίνα. Α, οκ. Okay. Εκεί αποκλείστηκα. Εκεί Α, ξεκίνησαν ναι. όλα τα δράματα έχεις και δίκιο, τα έχεις κόσμου. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ναι. Το είχα ξεχάσει αυτό. Εκεί ξεκίνησαν όλα τα δεινά τη ζωή μου. Όλα. Όταν λέω όλα, εννοώ όλα. Okay. Από τα δράματα, κλάματα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό τελειώνει. Δεν μου πήγε καλά εκεί προ. Τελεία. Τι τύπο ταινία θα ήταν η ζωή σου, Κομμωδία. 100% μαζί με. Εσένα είμαι... πρωταγωνίστρια εννοεί το σκάφο. action κομμωδία. Λάρα Κρόφτ στο, στο, αστείο. Okay. Κάτω εικόνα. Πιστεύει δεύτερε ευκαιρίε. Mm. Ναι. Πιστεύω και στι τρίτε και στι τέταρτε. Θεωρώ ότι συγχωρούνται πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα για μένα που δεν συγχωρούνται. Ε... Μάλλον όλα συγχωρούνται. Το αν... Δεν το πιστεύω, αλλά τέλο πάντων. Θα σου πω. Συγχωρείτε το 98% των πραγματικών... Καλά, δεν σου μιλάω τώρα για εγκλήματα. Σου μιλάω για φυσικά, φυσιολογικά πράγματα. Για φυσιολογικά πράγματα, όχι και οι ακρεότητε, δηλαδή. Όσο. που Όχι. Μπορεί να μην είναι εγκληματικέ. Κάνω δύο χρόνια ψυχοθεραπεία, την θεραπεία των σχημάτων. Όλα συγχωρούνται. Το αν εσύ όμω θα συνεχίσει να έχει αυτό το πρόσωπο στη ζωή σου με τον Α ή Β τρόπο, είναι άλλο θέμα. Το αν θα το, το έχει συγχωρέσει κάπω μέσα σου βαθιά, είναι επίση άλλο θέμα. Έχει πει στο παιδί σου για τον νέο σου σύντροφο. Δεν τη έχω πει ακριβώ. Τον έχει δει, τον έχει γνωρίσει. Εν μέχρι αυτό είναι τέλειω exclusive. Πρώτη φορά γίνεται αυτή η αποκάλυψη ερώτηση. Δεν την okay. έχω ξαναπαντήσει ποτέ. Ε, ναι. Τον έχει γνωρίσει εκτό σπιτιού... κανένα δύο-τρει φορέ. Ο φίλο μα ο Μιχάλη. Έτσι έγινε η αποκάλυψη. Τον έχει δει άλλε δύο φορέ μέσα στο σπίτι. Σε φάση να μπαίνει με στο σπίτι, όχι να υπάρχει. Γιατί πάντα αναρωτιούνται το πώ γίνεται να κοιμάται σπίτι μου. Θα σα πω. Η Κατερίνα κοιμάται μια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα, δεν σηκώνεται από το κρεβάτι τη κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Δηλαδή και να ξυπνήσει, θα φωνάξει μαμά, δεν βγαίνει από το δωμάτιό τη να πει ότι μπαίνει με στο δικό μου, ναι. ούτε καν. Το πρωί που την ξυπνάω, κλείνω την πόρτα του δωματίου μου, δεν έχει μπει ποτέ μέσα στο δωμάτιό μου για δικού τη λόγου. Οπότε κλείνει η πόρτα, τελείωσε. Αυτά είναι. Okay. Δεν έχει δηλαδή ποτέ τον άνθρωπο να κοιμάται με στο σπίτι μου. Είναι ε... πολύ ωραίο αυτό που μπορεί κάπω να το διαχωρίσει. Αυτό. Αν δεν διαχωριζόταν, δεν θα έμπαινε μέσα στο σπίτι για την αρχή, έτσι. Ναι. Ε, αυτό, ο φίλο μα ο Μιχάλη, αυτό ξέρει. Τον συμπαθεί πάρα πολύ, τέλεια. Αν γυρνούσε το χρόνο πίσω, τι θα άλλαζε, Πολλά πράγματα. Θα άλλαζα αν γυρνούσε το χρόνο πίσω. Ε, σω σίγουρα αυτό που έχω μετριάσει τώρα τον αυθορμητισμό μου ω προ του ανθρώπου, αυτόν θα τον είχα μετριάσει εξ αρχή. Τώρα έχω γίνει το άλλο άκρο. Ε ίσω κάποιε επιλογέ που έκανα μέσα στη σχέση μου προ τη συμπεριφορά, να είμαι τόσο ανεκτική και τόσο ανοιχτή στο να κάνει ο άλλο πράγματα, στην ελευθερία ουσιαστικά. Και το λέω τώρα πλέον και το εννοώ, γιατί ήμουν πάντα τη άποψη ότι στι σχέσει μα πρέπει να δίνουμε πολλέ ελευθερίε. Πίστεψέ με και η υπερβολική ελευθερία δεν είναι φυσιολογική. Συμφωνώ. Και την είχα κι εγώ αυτή την ελευθερία. Δεν είναι ότι την είχε μόνο εκείνο. Την είχα κι εγώ. Πώ δεν χάνει τη γιώτα μέσα σε όλα, είσαι μαμά, σύντροφο, επαγγελματία, φίλη. Χάνω την ξεκούρασή μου 100% για να μπορώ να κάνω όλα αυτά. Δηλαδή, μέσω όρο ωρών που κοιμάμαι είναι 4 με 5, για να μπορώ να τα προλάβω όλα αυτά. Παραμελώ κάτι από όλα αυτά πάντα. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα πάει με slides. Αυτή την εβδομάδα, α πούμε, ήμουνα πάρα 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 πολύ κουρασμένη ω προ τη δουλειά και είχα πάρα πολύ δουλειά. Οπότε, έβλεπα λιγότερο το παιδί. Γιατί δούλευα πάρα πολλέ ώρε. Οι φίλοι μου και ο σύντροφό μου έρχονται στον εργασιακό μου χώρο, στο μαγαζί, α πούμε, με τα ρούχα. Okay, οπότε κάπως... οπότε του βλέπω εκεί, το συνδυάζουμε μετά με ένα γρήγορο φαγητό εκεί κοντά. Οπότε με τριάζεται. Ε, Απλά δεν ξεκουράζομαι καθόλου. Όταν το λέω αυτό, το εννοώ ότι δεν ξεκουράζομαι καθόλου. Τώρα, α πούμε, την άλλη εβδομάδα θα πάω δύο μέρε στη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικού λόγου και επέλεξα να μην πάρω την Κατέρινα μαζί και να σα πω γιατί. Για να μπορώ να κοιμηθώ δύο νύχτε. Πώ αισθάνεσαι που μα κάνει τόσο περήφανε εμά τι παλιέ. Πραγματικά αυτέ οι παλιέ από την Κίνα, ε. Νιώθω υπερήφανη που σα κάνω υπερήφανη. Και μερικέ φορέ δεν το πιστεύω όλο αυτό που συμβαίνει. Να είμαι ειλικρινή. <laughs> δηλαδή δεν το. Δεν το καταλαβαίνω. Τώρα, α πούμε, με την MUA η συνεργασία που έγινε, που είναι τεράστια, γιατί είναι σε ναι. πανευρωπαϊκή. Ε, Μερικέ φορέ μου λένε το έχει συνειδητοποιήσει. Ότι κυκλοφορούν ναι, PR boxes με τη μούρη σου τόσα. Πραγματικά τη φάση. Ναι, δεν το έχω συνειδητοποιήσει. το δούλευα ένα Χρόνο αυτό το πράγμα. Ένα χρόνο γινόταν αυτή η δούλεψη τη συνεργασία να βρούμε, να κάνουμε. Πώ προέκυψε αυτή. Είχα πάντα συνεργασία με την MUA, δηλαδή του διαφήμιζα μηνιαία. Ε, έχω πει ότι ω προ το make-up, αν δεν το έχω δοκιμάσει και το skincare, δεν διαφημίζεται. Και με αυτού στην αρχή το είχα πάρει πολύ στραβά. Δεν μου άρεσαν πάρα πολύ τα πράγματά του. Και είτε το πιστεύει, είτε όχι. Επειδή μου δίναν τόσο βάση σε αυτά που έλεγα και τότε μιλάμε για 50.000 subscribers και followers μείον. Ναι. Έβλεπα ρε φίλε ότι αλλάζουν πράγματα. Δηλαδή του έλεγα ότι δεν μ' αρέσουν οι παλέτε σα, δεν κάνουν. Και έξι μήνε αργότερα είχαν βγάλει καινούριε παλέτε με καινούριε συστάσει. το... Ξεκίνησα να συνεργάζομαι, έγινε μια μόνιμη συνεργασία και μια μέρα μου είπαν ότι ξέρει κάτι, η μαμά εταιρεία του εξωτερικού θα ήθελε για την Ελλάδα να κάνουμε αυτό. Είσαι μέσα. Τέλειο. Και με ένα σοκ. Και λέω πλάκα κάνει. Εννοείται. Και κάπω έτσι ξεκίνησε. Έχει πραγματικέ φιλίε από το χώρο. Όχι και θεωρώ ότι δεν είχα και ποτέ. Αλλά έχω κάποιους ανθρώπους που τους εκτιμώ ε, και είμαι πολύ καλά μαζί τους. Που θα βγω και για ένα ποτό ας πούμε. Δεν είναι ότι είναι η κολλητή σου. Όχι, όχι. Δεν θα πω τα ψυχά μου, τα πολύ βαθιά, αλλά θα μεγαλούν και στα πάρτι του ή σε όλα τα event ή οτιδήποτε, οτιδήποτε έχουν θα, ή θα βγούμε και πριβέ. Πώ διαχειρίστηκε τι αρνητικέ διαπροσωπικέ σχέσει μέσα στο σύστημα του YouTube, σε έχω ρωτήσει όλο το τσάι εντωμεταξύ σήμερα να ξέρει. Δεν το διαχειρίστηκα ποτέ γιατί δεν είχα κάτι να διαχειριστώ. The end. Τελεία. Και θεωρώ ότι. Εδώ είμαστε τώρα. Δεν έγινε ούτε γάτα ούτε ζημιά ποτέ. Σε μένα τουλάχιστον. Ειλικρινά το λέω. Ποτέ. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Θεωρώ ότι αν έχω να λύσω εγώ κάτι με τη ζωή, θα το λύσω με τη ζωή. Αν είναι όντω κάτι σοβαρό που πρέπει να λύσω με τη ζωή. Θα... Mm. Αυτό. Να πιστεύετε πάρα πολύ στον εαυτό σα. Αυτό δηλαδή. Ε, κάνω πράγματα τα οποία δεν πίστευα ότι θα τα κάνω και πολλά πράγματα και όλα ταυτόχρονα. Οπότε να πιστεύετε στον εαυτό σας ότι πραγματικά είμαι τη άποψη ότι όλα γίνονται και αν δεν δοκιμάσεις δεν θα μάθεις ποτέ. Οπότε καλύτερα να δοκιμάσεις και να αποτύχεις παρά να μην δοκιμάσεις ποτέ. Έχει αποτύχει ποτέ σε κάτι από αυτά που έχει δοκιμάσει. Σε πάρα πολλά πράγματα. Αλήθεια. Βεβαίω. Και έχω ξαναδοκιμάσει και ξαναπροσπαθήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε σήμερα. Εγώ πάρα πολύ. Πραγματικά ανυπομονούσα για αυτό το κρίμα. Εγώ δεν δεις. ήξερα. Πραγματικά δεν ήξερα τι, τι, θα βγει από αυτό το πράγμα. Θα βγει τέλειο. Θα βγείτε, όχι, πριν έρθει, δεν ήξερα. Γιατί αυτή τώρα θα μου έρθει φορτζάτη. Όχι <laughs> καλέ. Θα τη συμμαζέψει. Όχι, Όχι. καλέ. Όχι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ε, να πάτε να την ακολουθήσετε παντού. Θα έχω τα πάντα ό,τι χρειάζεστε να ξέρετε για τη γιώτα από κάτω. Αυτά. Πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Μιχάλη, σ' αγαπώ.